Μαζί μα τώρα η Έλληνα Λάσκαρ για την απόφαση τη ελληνική κυβέρνηση να ξαναβγεί η χώρα μα στις αγορέ αύριο, ξανά με δεκαετέ. Γιατί, Έλληνα, πρόσφατα είχαμε ξαναβγεί. Μα λείπουν λεφτά. Όχι, το αντίθετο. Έχουμε 33,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο ταμείο. Το ταμείο είναι γεμάτο. Αλλά στι αγορέ, λένε, όπω λένε οι άνθρωποι του Οργανισμού Διαχείριση Δημοσίου Χρέου, βγαίνει όταν έχει το ταμείο γεμάτο. Γιατί mm. αν είναι άδειο, θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Η στρατηγική αυτή την έχει ακολουθήσει ο Δήχη και του έχει βγει μέχρι τώρα. Έχουμε δανειστεί με πολύ καλού όρου 9 από τι αρχέ του έτου. Έρχεται επίση η έξοδο αυτή στον απόϊχο καλών ειδήσεων για την ελληνική οικονομία. Θυμίζω την περασμένη εβδομάδα δύο εκθέσει θετικέ από την Κομισιόν και το Διεθνέ Ταμείο και επιπλέον απροσδόκητα χαμηλή ύφεση για την ελληνική οικονομία. Επομένω, είναι μια καλή στιγμή να ξαναβγούμε. Είναι και η ανασφάλεια γύρω από το αν έρχεται ή δεν έρχεται τέταρτο κύμα τη πανδημία ένα λόγο πίσω από αυτέ τι απανοτέ εκδόσει, Έλενα. Κοίταξε, κανεί δεν ξέρει τι θα γίνει από το φθινόπωρο. Ε, με, με, αυτή την έκδοση θα μπορούσε να κλείσει ακόμα το δανειακό πρόγραμμα του έτου ε, ο Οργανισμό Διαχείριση Δημοσίου Χρέου και να μην ξαναχρειαστεί mm. να βγούμε. Επιπλέον, κράτα κάτι ακόμα, Σία. Είμαστε σε σχέση με την Ιταλία πολύ χαμηλότερα σε όλε τι ε, ε ομολόγων στο κόστο δανεισμού, στο spread το περιβόητο. À, είμαστε καλύτερα από την είμαστε Ιταλία. Είμαστε πολύ καλύτερα από την Ιταλία από 3 έω 30 μονάδε και σε σχέση με τη Γερμανία, το απόλυτο μέτρο σύγκριση. Όταν στο μνημόνιο είχαμε φτάσει 35.000 πόντου διαφορά και ο ESM έλεγε ότι θα πάμε στι 200 μονάδε διαφορά το 2060, είμαστε ήδη στι 100 μονάδε. Επομένω, είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.